ζυγοπαίδι. Μετά καιρό τι πάμε. Νιρβάνα. Ναι. Νιρβάνα το 7. Το 9. Αυτό είναι κυρίως για δύο μουσική. Μετά θα πάμε στο... Beatles το 13. Πόσο τραγούδια να προλάβουμε με αυτή τα ολόκα. Πόσο προλάβαινε. Ναι, ακριβώς. Γύρω πόσο προλάβαινε. Αναλόγως το τι θα έχετε να κουβεντιάσετε, το πόσο χρόνο θα σας πάρει. Άμα υπάρχει δυσκολία. Όχι, 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 δεν είναι το θέμα δυσκολίας. Απλά έτσι όπως τα κάνανε αυτή τη στιγμή, δεν δουλεύει. Δεν πειράζει. Αφού έχουν κλείσει τα άλλα, τουλάχιστον ναι, σώζεται εκείνο το πλάνο. Κλείσω και τέρμα. Άμα γίνεται, ναι. Έχουμε ακόμα και... Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε, έτσι ακούγεται. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω τώρα, εσύ που θα κάθεσαι εκείνο το μικρόφωνο ειδικά. Ούτε καν. Θα είσαι εκεί. Εκεί που όπως κάθεσαι τώρα, θα είναι η στάση σου η φυσιολογική, να φανταστώ. Θα μιλάτε όλοι μαζί, αλλά πρέπει να τη βλέπετε και τους δύο. Τα ακουστικά προαιρετικά, αν θέλετε να έχετε από πίσω σας και το χαλί που παίζει όταν θα παίζει, από πριν δηλαδή, από πώς θα κλείσω τώρα και θα αφήσω το κομμάτι, θα αφήσω να το παίζει από πίσω. Ναι, ναι. Όταν θα πει. Το Γυμνάσιο Χαριλάου, είμαστε οι μαθητές του Μας Μέλιος και Γιώργος Μποτζακάκης. Σήμερα θα κάνουμε εκπομπή με θέμα τη μουσική. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Άρη Χρυσοβίτση, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής και είναι ίδιος μουσικός. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το διευθυντή μας, τον κύριο Χαϊδόπουλο που μας συνόδευσε. Τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τον Δήμαρχο. Ναι. Τον κύριο καλεσμένο μας. Σας ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι. Nirvana, the man who sold the world. Τι έχει κοινό στην αρχή. Τώρα της. Για μένα προσωπικά είναι πολλά πράγματα, αλλά πιο απλά μπορούμε να την περιγράψουμε ως οξυγόνο στα πνευμόνια μας. Είναι έμπνευση, είναι συναισθήματα, είναι γενικότερα μια ανώτερη δύναμη. Μα αυτό το καιρό με τι μουσικό όργανο ασχολείστε? Πάντα ασχολούμαι με την κιθάρα. Την κιθάρα και με το τραγούδι. Ποια ήταν τα πρώτα σας μουσικά ρυθίσματα? Βασικά, επειδή προέρχομαι από μουσική οικογένεια, είχα έτσι, την ευκαιρία να, από πολύ μικρός να ακούω μουσική, να ακούω ανθρώπους να παίζουν μουσική, να τραγουδάνε. Τα ακούσματά μου είναι κυρίως αμερικάνικα. Αμερικάνικη μουσική, αν εξαιρέσουμε τους Beatles βέβαια και τους Rolling Stones. Από εκεί και πέρα είναι συγκροτήματα τα οποία παίζουν, ας πούμε, blues μουσική, southern rock μουσική, country μουσική, country rock και κυρίως δραστηριοποιούνται στην Αμερική, πέρα από αυτούς βέβαια που έχουν κάνει παγκόσμια καριέρα. Όπως οι Eagles, οι Creedence και οι Water Revival, οι Doobie Brothers και όλο αυτό το οποίο εξελίχθηκε κάποια στιγμή και έγινε rock, έγινε hard rock, έγινε heavy metal και οτιδήποτε. Έχετε αυτή τη στιγμή κανένα συγκρότημα, κανένα group που παίζετε μουσική? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή παίζω με το συγκρότημα Balkan Cola. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο παίζει μια μουσική, ας πούμε, η οποία περιέχει παραδοσιακή μουσική, βαλκανική μουσική, rock μουσική και διάφορα. Είναι ένα κράμα διάφορων μουσικών, ας πούμε. Έχει αρκετά ροκ ήχο και αρκετά παραδοσιακό ήχο. Παίζετε κάπου αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο μόλις τελειώσαμε, είμαστε στο μεταβατικό στάδιο από την καλοκαιρινή περίοδο στη χειμερινή. Είμαστε στις πρόβες του χειμερινού προγράμματος και πολύ σύντομα θα παίξουμε σε στέκη της πόλης. Πάμε να περάσουμε σε ένα κομμάτι. Πάμε να περάσουμε στο Nirvana, The Man Who Sold The World. Που είναι φυσιολογικά το 7 μας τώρα. Ναι. Δηλαδή το Radio. Ναι, δεν θα το ξαναφέξουμε. Τι βάζουμε στη θέση? Θα τα προχωρήσουμε, ας πούμε θα... Αφού το έχουμε παίξει, θα να το ακολουθήσουμε έτσι σαν, ας πούμε, ήταν το δεύτερο τραγούδι, ας πούμε το 6. Ναι, μετά θα πάει το 8, μετά το 12. Δεν το
μετά θα ξέρεις, τα άλλαξα εγώ τα νούμερα. Απλά στο τέλος με την αλλαγή το πήγα να πίσω είναι πάνω το 7. Θα βάλουμε. Έχεις Floyd μέσα. Το και τον Red Hot Chili Peppers στο καλοκαίρι. Έχεις εσύ Floyd, το 9. Έχω. Τόσα χρόνια είστε καλλιτέχνης, πιστεύω ότι θα έχετε περάσει από πολλά στάδια. Ποια ήταν τα στάδια σταθμός για την καριέρα σας, την πορεία σας? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λόγω επιλογών δεν μπορώ να πω ότι έχω κάνει κάποια σπουδαία καριέρα. Ίσως σε τοπικό επίπεδο μπορεί, αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα και η επιλογή μας ήταν να ασχοληθούμε αποκλειστικά με την ξένη μουσική, ήταν δύσκολο το να κάνουμε καριέρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν προωθείται πολύ η ξένη μουσική και το θεωρώ κακό αυτό, όχι επειδή δεν μου αρέσει ή δεν ακούω ελληνική μουσική, αλλά επειδή είναι μικρότερος ο ανταγωνισμός. Και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα της μουσικής που κυκλοφορεί. Εάν ακούγαμε και λίγο περισσότερη ξένη μουσική στην Ελλάδα ή την προωθούσαμε στα κανάλια και αυτά, θα υπήρχε μεγαλύτερος ανταγωνισμός, οπότε και η ελληνική μουσική θα αναγκάζονται να είναι καλύτερη και να μην είναι αυτό που ακούμε δυστυχώς αυτά τα χρόνια. Έχετε κάνει περιοδίες σε άλλες χώρες Ευρώπης ή γενικά στο εξωτερικό? Έχω παίξει αρκετές φορές στο εξωτερικό, κυρίως τώρα με το τελευταίο σχήμα. Έχουν παίξει και στην Τουρκία, έχουν παίξει και στα Σκόπια. Μαζέψατε κόσμο? Κοίταξε. Πάντα παίζουν σε φεστιβάλ μεγάλα και αυτά, υπάρχει πάντα πολλοί κόσμος εκεί που παίζουν. Με ποιον μεγάλο καλλιτέχνη έχετε συνεργαστεί? Να σου πω, σε τοπικό επίπεδο θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης, ένας από τους μεγάλους καλλιτέχνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι χαρά που είναι από την πόλη μας, είναι ο Ηλίας Ζάικος, ο οποίος είναι κιθαρίστας στον Blues Wire και τον θεωρώ ένα πολύ πολύ μεγάλο κιθαρίστα. Όπως επίσης και ο μπασίστας στον Blues Wire, ο Σωτήρης Ζήσης. Είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές μαζί, έχουμε συνεργαστεί, είμαστε φίλοι και το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή, ας πούμε, για μένα να έχω κάνει αυτό το πράγμα και πολύ μεγάλη χαρά που τους γνωρίζω. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, τον Ramon σε αυτή τη φορά, το The KKK Took My Baby Away. Όταν θα πούμε για τους Beatles, πείτε μερικά λόγια. Θα πούμε και εμείς εδώ πέρα, γιατί πρέπει να αναφέρουμε για το σχολείο μερικά πράγματα για την παραδοσιακή μουσική, οπότε θα βάλουμε το Love Me Too. Love Me Too δεν είναι το κομμάτι, παιδιά. Τι Love Me Too είναι. Έχει και... Το μπερδέψαμε, ναι. Είναι ένα μεσιτάρκι έτσι. Θα το πεις εσύ αυτό το κομμάτι, θα το πω εγώ. Έχει καλύτερα ακούσματα στην εποχή μας. Κοίταξε να δεις τώρα, είναι σχετικό. Η άποψή μου για την ελληνική μουσική. Η ελληνική μουσική, η αλήθεια είναι ότι σαν μουσικός δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, γιατί ίσως λόγω μουσικών καταβολών από μικρός και τα ακούσματά μου ήταν είχα να κάνω με την ξένη μουσική, την οικογένειά μου. Μεγάλωσα με ξένη μουσική, ασχολήθηκα με την ξένη μουσική, αλλά παρακολούθησα και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Νομίζω ότι σαν λαός έχουμε μια εκπληκτική παραδοσιακή μουσική, η οποία χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να αναλυθεί, αλλά είμαστε από τους τυχερούς λαούς που έχουν πραγματικά πολύ καλή βάση ως μουσική, πολύ καλή παραδοσιακή μουσική και πολλές περιοχές με διαφορετικά ακούσματα, με διαφορετικούς ρυθμούς, με διαφορετικά έθιμα, πολλά πράγματα. Είμαστε πλούσια χώρα στην παράδοση. Από εκεί και πέρα έχουμε το ρεμπέτικο, το οποίο είναι και αυτό σταθμό στην ελληνική μουσική, και σιγά σιγά την εξέλιξη της μουσικής, η οποία πιστεύω ότι πέρασε από μονοπάτια ποιότητας σε περασμένες δεκαετίες. Είχαμε εκπληκτικούς καλλιτέχνες Έλληνες και την δεκαετία του 70 και την δεκαετία του 80. Σιγά σιγά όμως, και επειδή πλέον έγινε πολύ εμπορική η κατάσταση και λόγω των συνθηκών που ζούσαμε σε αυτή τη χώρα, άρχισε και η μουσική να παίρνει το δρόμο της κατηφόρας, θα έλεγα, ή τουλάχιστον η μουσική που προβάλλεται συνήθως από τα ραδιόφωνα και από τα κανάλια. Τώρα για την ξένη μουσική, να πείτε κάποια λόγια για την εξέλιξη του ροκ.
που εξελίχθηκε. Κοίταξε, η ξένη μουσική, ίσως κάποιος άλλος τα πει διαφορετικά, εγώ θα το πω λίγο από τη δική μου άποψη και έτσι όπως την παρακολούθησα εγώ. Η μουσική είναι ένα συνεοθήλευμα συναισθημάτων, έμπνευσης και καταγραφής της πραγματικότητας. Για μένα η ροκ μουσική ξεκινάει κάπου εκεί που εμφανίστηκαν τα blues των μαύρων, τα οποία συναντήθηκαν με την country, έφτιαξαν τη rock and roll. Η rock and roll εξελίχθηκε σε rock, hard rock και όλα τα υπόλοιπα παρακλάδια που όλοι γνωρίζουμε. Βέβαια όλα αυτά πολλές φορές είχαν να κάνουν και με διάφορα γεγονότα που συνέβαιναν στο πλανήτη. Η μουσική πάντα ήταν επίκαιρη. Πάντα μέσα από τη μουσική υπήρχαν διάφορα μηνύματα προς τον κόσμο, άλλοτε επαναστατικά, άλλοτε συναισθηματικά και πολλά διάφορα. Γενικότερα η δύναμη της μουσικής είναι πολύ μεγάλη και έχει καταγράψει όλη την ιστορία του πλανήτη από τότε που υπάρχει η μουσική. Ούτε καθόλου ελληνικό ροκ. Ελληνικό ροκ δεν ξέρω αν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά δεν ακούω. Ωραία, πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα κομμάτι των Beatles, το Come Together. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι οι Beatles ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα όλων των εποχών, ένα συγκρότημα που θα ακούγεται από πολλές γενιές ακόμα. Θεωρείται συγκρότημα σταθμός στη ροκ μουσική. Η μουσική τους θεωρείται πάντα επίκαιρη. Μία από τις καινοτομίες που εισήγαγαν στη ροκ μουσική ήταν η χρήση παραδοσιακών μουσικών οργάνων και το πάντρεμα αυτών με σύγχρονα τους μουσικά όργανα. Παραδείγματος χάρη, το τραγούδι Love You Too ακούμε το σιτάρ και την τάμπλα, παραδοσιακά όργανα από την Ινδία, να παίζουν παράλληλα με drums και ηλεκτρικές κιθάρες. Αυτοί έδωσαν το έναυσμα για να εμπνευστούν και άλλοι καλλιτέχνες στο μέλλον και να γράψουν έργα χρησιμοποιώντας μελωδίες, μουσικά όργανα και ρυθμούς από την παραδοσιακή μουσική, η οποία είναι ανεξάντλητη γιατί έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο τον λαό. Μπορούμε να πούμε ότι η παραδοσιακή μουσική πολλές φορές αποτελεί τη μαγεία, το υλικό πάνω στο οποίο φτιάχνουν οτιδήποτε καινούριο. Γι' αυτό και εμείς φέτος στο σχολείο μας θα έχουμε στο τέλος χρονιάς και ένα αφιέρωμα στο παραδοσιακό τραγούδι και τη βυζαντινή μουσική. Εδώ να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα για τους Beatles που έχει να μας αναφέρει ο καλεσμένος μας, που μεγάλωσε κατά κάποιο τρόπο με τη μουσική τους. Πώς... Είναι η μουσική των γονιών μου αυτή. Αλλά είναι η μουσική όλου του κόσμου και είναι η μουσική την οποία θα πρέπει ο κάθε καλλιτέχνης να ακούσει και να μπορεί από εκεί και πέρα να φτιάξει τη δική του σταδιοδρομία. Δηλαδή κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί γενικώς στη παγκόσμια μουσική οφείλουμε όλοι να τα ακούσουμε τουλάχιστον. Τώρα οι Beatles σαφώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που υπάρχουν στη μουσική. Για μένα είναι το συγκρότημα το οποίο επηρέασε περισσότερο όχι μόνο τη rock αλλά και την pop μουσική σκηνή, γιατί είναι οι πρώτοι που άρχισαν να έχουν ωραία μελωδικά σημεία μέσα στα κομμάτια τους, ωραία refrain, σε αντίθεση με τους Rolling Stones, οι οποίοι ήταν πιο σκληροί και πιο rock από τους Beatles. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι Beatles είναι το pop rock της εποχής, το οποίο έδωσε πολλές κατευθύνσεις μετά και ως προς τη rock μουσική, αλλά και ως προς την pop μουσική. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι τα μέλη των Beatles ήταν Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr και John Lennon. Συνήθεια όμως τώρα εδώ πέρα μιλάμε για συγκροτήματα παλιά ας πούμε. Δεν έχουμε μιλήσει για κανένα σύγχρονο συγκρότημα. Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα καλά σύγχρονα συγκρότημα. Καλά ποιοτικά. Κοίταξε. Απλά στην εποχή μας δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη ποσότητα καλών συγκροτημάτων. Σίγουρα υπάρχουν καλά συγκροτήματα, υπάρχουν εκπληκτικοί καλλιτέχνες, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ποσότητα που υπήρχε τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, που κάποια πράγματα ήταν και πρωτοπόρα, έτσι. Και επηρέαζαν πάρα πολύ τον κόσμο στο να ασχοληθεί με τη μουσική. Τώρα είναι λιγότερα τα ερεθίσματα. Και βέβαια αποτελεί ίσως και μια μεγάλη απορία αυτό το γεγονός, γιατί συνήθως όλες οι αλλαγές που γίνονται στο πλανήτη, σε κάθε χώρα, όλες οι πολιτικές εξελίξεις, τα πάντα έπαιζαν ρόλο και έδιναν τροφή στους καλλιτέχνες
να κάνουν μουσική. Αυτή τη στιγμή δηλαδή με τις εξελίξεις που έχουμε, κυρίως ας πούμε και η χώρα μας που είναι μέρος των εξελίξεων, είναι αξιοπορίας γιατί δεν υπάρχει έμπνευση. Ναι, όμως η πάνω μουσική δεν θα μπορούσε να δώσει κάποιο έτσι επαναστατικό μήνυμα ή πάνω. Κοίταξε, όλες οι, σε όλα τα είδη μουσικής θα βρεις επαναστατικά μηνύματα. Έτσι. Η μουσική έχει λειτουργήσει και ως διασκέδαση και πολλές φορές έχει λειτουργήσει και ως επανάσταση. Έχει διάφορες μορφές η μουσική. Και τα μηνύματα αυτά τα οποία λες, ας πούμε, μπορείς να τα βρεις σε όλα τα είδη μουσικής. Όχι αναγκαστικά σε κάποιο είδος μουσικής. Σας αρέσει καθόλου, ας πούμε, η rap μουσική τώρα που ακούει η νεολαία ή η pop με η electro? Κοίταξε, μπορώ να βρω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτές τις μουσικές που μπορεί να με επηρεάσουν ή να με βοηθήσουν σε αυτό που κάνω εγώ. Αλλά δεν είναι του γούστου μου να την ακούσω για τη διασκέδασή μου, ας πούμε. Μουσικά θα το ακούσω γιατί ακούω τα πάντα, τα οποία μπορεί να πάσα στιγμή να με βοηθήσουν σε αυτό που κάνω εγώ. Να αντλήσω έμπνευση, να κάνω κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Αλλά ως επιλογή διασκέδασης δεν θα ήταν. Πάμε να περάσουμε τώρα στους Red Hot Chili Peppers με το τραγούδι Californication. Εκεί που ακούνε τα παιδιά του σχολείου, ξέρω εγώ, η πλειοψηφία. Yeah. Τι ακούει τώρα το σχολείο σας, σας κάνω καμιά ερώτηση. Κάνε, κάνε, ναι, ναι. Απαράδεκτα ακούνε βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Από ευγένεια δεν τους το λέμε. Εγώ είμαι του παλιού ροκ. Μέχρι δεκαετία 70 μετά δεν... Έχω την εντύπωση ότι έπεσε ποιότητα μετά κάπως απότομα. Άλλαξε και όλα. Εκείνες δύο δεκαετίες υπήρχε κάποια έμπνευση. Μετά λίγο, για μένα η μουσική τελειώνει στα τέλη 80. Τέλη 80 ίσως, ναι. Και δεκαετία του 80. Δηλαδή η δεκαετία του 90 ας πούμε και του 2000 μου έδωσε κάτι. Και εμένα μέχρι 80 έτσι. Θα μας ρωτήσετε κι εσείς. Όχι. Ναι. Ρώτα, εντάξει. Καλά, μπορεί να το φέρω γενικά. Όχι. Το υπόλοιπό μας είναι 2 λεπτά, όπως θέλετε, απλά το έβγαλε για τα λόγους αποτελέσμα του μίλου. Εγώ θα πω τώρα για τους Red Hot Chili Peppers που έχουμε την ευκαιρία να πούμε τη μεγάλη συγκεκριμένα. Οκ, συνέχισε εσύ. Πόσο ακόμα πάμε. Κάνα λεπτό, λιγότερο. Έχουμε πολύ χρόνο. Κοίταξε, άμα πεις ότι παραπέντε μπορεί να τελειώσει η εκπομπή, εντάξει, είναι 20 λεπτά. Εντάξει, θα το παλέψουμε. Θα παίξει και live. Α, μα θες παραδέκα. Α, πάνω είναι και αυτό. Έχετε κιθάρα. Πρέπει να παίχθει αυτό. Ναι, οκ, να παίξουμε και το live. Και μετά βάλουμε ένα τραγούδι, να πούμε τα αποχαιρετήρια και να κλείσουμε έτσι κάπως έτσι να το κάνουμε. Και να αφήσουμε ένα τραγούδι. Ναι. Θα αφήσουμε το James Getting the Way. Αν είναι τα τέξεις, θα προτιμούσα να πας από την άλλη στο 4-14. Εδώ, στο δεν θα βάλεις μετά από ένα κομμάτι, θα παίξω ο James της. Όχι, στο τέλος. Στο τέλος, στο τέλος. Τους Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι ήρθαν φέτος το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Ένα μεγάλο συγκρότημα. Ένα μεγάλο συγκρότημα, όπως και αρκετά που έχουν έρθει και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, όπως η AC/DC, οι Scorpions. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάτι μεγάλα συγκροτήματα. Εσείς πιστεύω ότι... Γιώργο, αυτό είναι ακριβώς όπως τα λες. Εσείς τώρα που ασχολείστε και με την μουσική, από ό,τι ξέρω, έχετε δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Πέρα από το πρώτο, ας πούμε, αυτό που είπες, ότι έχετε την ευκαιρία να πηγαίνετε σε συναυλίες μεγάλες πλέον και να βλέπετε μεγάλα συγκροτήματα, έχετε βέβαια και το ίντερνετ. Στο οποίο μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή ό,τι θέλετε, να μάθετε ό,τι θέλετε, γνωρίζετε τα πάντα. Θα σκεφτείτε ότι εμείς όταν ακούγαμε μουσική, ξέρω εγώ, μεγαλώναμε τη δεκαετία του 80, όταν πηγαίναμε σχολείο, είχαμε ενημέρωση από κάποια περιοδικά. Ξέραμε ότι θα βγει ένας δίσκος, περιμέναμε στο δισκάδικο να δούμε τι δίσκοι ήρθαν, πω ήρθε ο καινούριος δίσκος στον AC/DC. Είχατε όμως πιο πολύ τρέλα. Ναι, πιο πολύ τρέλα, πιο πολύ αγωνία στο να περιμένεις τι θα έρθει και τι θα κάνει και αγωνία να έρθει στο δισκάδικό σου
Εάν δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις το δίσκο ή δεν έχεις, ξέρω εγώ, pick-up να το γράψει ο αυτός που έχει το δισκοπολείο σε κασέτα, να το έχει σε κασέτα, όλα πολύ ρομαντικά και ωραία, τα οποία βοηθούσαν εμένα, αλλά ξέρεις τώρα υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Τώρα μπορείς να πάει στιγμή να παρακολουθήσεις τα πάντα μέσω ίντερνετ. Και βέβαια δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε μεγάλες συναυλίες. Να δούμε μεγάλα ονόματα. Ήταν πολύ λίγα τα ονόματα που πέρασαν από τη χώρα μας τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Τώρα άρχισαν πλέον να έρχονται. Βέβαια πολλοί έρχονται σε μεγάλη ηλικία. Δεν υπάρχει σίγουρα αυτό το show που κάναμε τη δεκαετία του 80, ξέρω εγώ. Αλλά δεν πάβει να είναι μια εμπειρία να πας να δεις τους Scorpions, να πας να δεις τους Whitesnake, δηλαδή, τους Wasp που έρχονται σε λίγο. Πηγαίνετε και στις βλέπετε. Σαφώς. Ναι. Η πρώτη σας μεγάλη... Οπότε μπορούμε και οπότε... Η πρώτη σας μεγάλη συναυλία σε τι ηλικία την είδατε? Δεν θυμάμαι τη χρονιά που είχαν έρθει YouTube εδώ στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι. Και αμέσως μετά αυτή που μου έχει μείνει βέβαια στο μυαλό είναι η πρώτη φορά που είδα τους Whitesnake στη Θεσσαλονίκη, στο Παλαντάκι. Αλλά θυμάμαι καλά, ήταν το 2003. Είναι ούτως ή άλλως η Whitesnake ένα συγκρότημα που με έχει σημαδέψει, ας πούμε, τα παιδικά μου χρόνια και με πολύ μεγάλη λαχτάρα είχα πάει να τους δω. Έχετε πάει και στο εξωτερικό για να παρακολουθήσετε κάποια συναυλία, κάποιο συγκρότημα? Όχι, δεν έχω. Πολλοί φίλοι μου βέβαια πήγαιναν και από παλιά στη Βουλγαρία, γιατί όλος παραδόξως όλα τα συγκροτήματα, ακόμα και τη δεκαετία του 80 όταν έκαναν περιοδίες, μέχρι τη Σόφια έφταναν. Στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα δεν έφταναν. Και τώρα, ναι, και αυτή την περίοδο εξάλλου οι Θεσσαλονικοί που πηγαίνουν πιο πολύ πάνω στα Σόφια και όχι στην Αθήνα, γιατί είναι και πιο ακριβά. Είναι πιο φθηνό το εισιτήριο, γι' αυτό συμφέρει περισσότερο για εμάς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Πάμε να περάσουμε τώρα στους Clash με το Magnificent 7. Μπορείς να με ρωτήσεις γιατί έχεις κιθάρα και δεν θα σε βολέψουν τα κερδικαρτίες. Για να πάρει την κιθάρα. Πιο σωστά. Απέναντί του πάλι, δεν θα κάνει κάτι. Ξέρω τρίκα. Φρόντισε να πάρει και κιθάρα, μην παίρνει. Ναι, ναι, αυτό θέλω να κάνω ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι που θέλω να κάνω. Πάρε την κιθάρα, δεν πειράζει. Ναι, επειδή έχει τα χερούλια αυτή, γι' αυτό την πήγα πιο πίσω. Multi-way. Φαντός και εγώ. Να κάνουμε πρώτα τη συζήτηση και μετά μέσα. Συζήτηση κάνουμε. Θα ρωτήσεις για το τέτοιο. Τώρα να πούμε ότι στην εποχή μας, δηλαδή τα παιδιά στην ηλικία μας δεν ακούνε πολύ μουσική του παρελθόν. Ναι, τις δεκαετίες του 80, του 90, όπως είναι οι Beatles που είναι λίγο παλιότερα βέβαια. Ακούνε σύγχρονα κομμάτια, τα pop, τα οποία, εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι εμπορικά και ανούσια. Δεν έχουν πάρα πολύ καλό άκουσμα, να το πω. Εσείς, ποια είναι η γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου, αν κρίνω από τους μαθητές μου, ας πούμε, ή από γενικότερα από τα παιδιά έτσι και στην ηλικία σας και μικρότερα που θέλουν να ασχοληθούν γενικότερα με τη μουσική, προς μεγάλη μου έκπληξη βλέπω ότι ακούνε τραγούδια και γενικότερα συγκροτήματα κυρίως στις δεκαετίες του 80. Ακούνε πολύ, ακούνε Scorpions, ακούνε Van Allen, ακούνε Dio, ακούνε Twisted Sister, κυρίως heavy metal βέβαια, αλλά ακούνε πολλά πράγματα από τη δεκαετία του 80, τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική και κυρίως τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την κιθάρα και αυτά. Και είναι καλό αυτό, ακόμη και κιθάρα τα θες να μάθεις, να ασχοληθείς, να βάλεις κάποια πράγματα με τη σειρά και να ασχοληθείς πρώτα με παλιότερες μουσικές οι οποίες γέννησαν τη μεθοδολογία αυτή που ακολουθούμε για να διδάξουμε κιθάρα και να έχεις κάποια πράγματα καλύτερα μέσα στο μυαλό σου. Τώρα βέβαια τι σημαίνει στο σχολείο σας δεν ξέρω.
Εσείς θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό, και τα κορίτσια και μερικά αγόρια ακούνε αυτή τη μουσική την εμπορική. Και δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε αυτό, έτσι, γιατί όλα η μουσική έχει φτιαχτεί για τη διασκέδαση του κόσμου. Ο καθένας επιλέγει το πώς θα διασκεδάσει. Από εκεί και πέρα, αν ασχολείσαι με τη μουσική και θες να έχεις μια άποψη καλύτερη, τότε εντάξει, θα εξειδικευτείς σε κάτι, θα κοιτάξεις να μάθεις πράγματα και θα επιλέξεις βέβαια από εκεί και πέρα και βάσει των γνώσεων που θα έχεις αποκτήσει το τι θες να ακούς. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ούτε τα κοριτσάκια ούτε τα αγοράκια που ακούνε τα εμπορικά τραγούδια, γιατί όλα είναι εξής, είναι μουσική διασκέδασης. Αφού διασκεδάζουμε αυτή τη μουσική, ας την ακούνε. Βέβαια θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη μουσική παιδεία σαν χώρα, έτσι ώστε μετά από κάποια ηλικία να μπορούν τα παιδιά να έχουν καλύτερη άποψη για αυτό που ακούνε και να μην φορτώνουν το κεφάλι τους και τα αυτιά τους με οτιδήποτε. Πώς συμβαίνει. Τα τραγούδια είναι πάνω κάτω τα ίδια κατά την άποψή μου ως προς το ρυθμό και στο άκουσμα των φωνών από τους καλλιτέχνες. Με αυτά που λες τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν θα γυρίσεις στην αυλή του σχολείου, έτσι. Τώρα να πούμε εδώ ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε και live μουσική από τον καλεσμένο μας. Κομμάτι θα μας πείτε. Ένα κομμάτι θα σας πω. Ένα κομμάτι, ναι. Ποιο κομμάτι. Ποιο κομμάτι, ναι. Θα έλεγα να παίξουμε το Wish You Were Here από Pink Floyd. Α, οκ. Θέλετε να αρχίσετε. Πετσοκομμένο λίγο γιατί δεν έχουμε και λίγη να παίξουμε τα σόλα. Είναι ίσως μία είναι μία θρηλυκή μπαλάντα της Rocks στο Wish You Were Here από ένα ούτως ή άλλως θρηλυκό συγκρότημα στο Pink Floyd. Thank you.
Άψογα, άψογα. Τώρα... τώρα λέμε τις ευχαριστίες και κλείνουμε με το τέτοιο, με το... Ναι, κοντά στο βάλα τελικά. Ναι. Μπουκώνε ουσιαστικά κοντά. Μπουκώνε. Όχι. Το άρπαξα πριν με κάνει. Πριν προλάβει να μπουκώσει και σε έβγαλα και με το άλλο. Πήρα και λίγο χώρο δηλαδή με το δίπλα. Αυτό το κουρίζει τώρα, αυτά μιλάω από εδώ. Ναι, απλά ναι, ότι μην πάνω. Ξέρεις πως από εδώ. Ευχαριστήσουμε το σχολείο μας, το Δήμα Θεσσαλονίκης, ξανά, το FM100, εδώ τα παιδιά που είναι στο στούντιο, τον κύριο Χαϊδόπουλο και φυσικά τον καλεσμένο μας, τον κύριο Άρη Χριστοβίτση, που είναι και καθηγητής όπως έχουμε πει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που είμαι εδώ μαζί σας. Και σας εύχομαι να κάνετε, να παίρνετε πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνετε έτσι πρωτότυπα πράγματα και να ενημερώνετε τους συμμαθητές σας για διάφορα θέματα όπως είναι η μουσική. Ευχαριστούμε και εμείς που παίξατε κιόλας live στην εκπομπή. Τώρα θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα κομμάτι του James, το Getting Away With It All, και τα λέμε μετά από 2 εβδομάδες. Με διαφορετικό θέμα. 1994. Δεν πειράζει. Τώρα να το διορθώσω. Το 5 ήταν. Εκεί. 5 ήταν στην αρχή, μετά μου τα άλλαξε, μου είπε 4 επειδή ήταν, τα πήγαμε όλα να πίσω, αλλά δεν ήταν. Το 6 ήταν.